Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Star στις 3. Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό, ξεκινά από σήμερα η μεγάλη έξοδος των πολιτών από τα αστικά κέντρα για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας δεν πέφτει ήδη η καρφίτσα. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο Λάμπρο Δεμερτζή. Είναι στο σταθμό του ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Λάμπρο, επειδή από το πρωί κάνεις ρεπορτάζ, από σήμερα έχει ξεκινήσει η έξοδος. Δεν περιμένουν την αυριανή ημέρα. Δεν περιμένουν την αυριανή και όσο περνάει η ώρα, Γιώργο, θα έχει περισσότερο κόσμο. Όσοι δηλαδή τελειώνουν τις δουλειές τους, παίρνουν τα αυτοκίνητά τους ή με όποιο άλλο μέσο μπορούν και φεύγουν. Να σου πω ότι αυτή την ώρα υπάρχει αρκετή κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, δηλαδή και προς Λαμία αλλά και προς Πελοπόννησο, και υπάρχει και μεγάλη δύναμη της τροχέας έτσι ώστε να διευκολύνει τους εκδρομείς του τριημέρου. Είναι το πρώτο τριήμερο μετά το καλοκαίρι, άρα ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη να ξεφύγει και όπως είπες και εσύ, είναι και καλές οι καιρικές συνθήκες. Να σου πω λοιπόν ότι στο λιμάνι του Πειραιά τα κοντινά δρομολόγια, οι κοντινοί προορισμοί δηλαδή του Αργοσαρονικού, έχουν μπει ήδη 6 επιπλέον δρομολόγια για να καλύψουν τις ανάγκες των επιβατών που θέλουν να ταξιδέψουν για το τριήμερο. Είναι αρκετός ο κόσμος που φεύγει και προς Πελοπόννησο και εδώ δηλαδή στο ΚΤΕΛ του Κηφισού είναι αρκετοί αυτοί που ταξιδεύουν. 200 δρομολόγια σήμερα με τα ΚΤΕΛ των λεωφορείων για όλους τους προορισμούς της χώρας, που σημαίνει και αυτά έχουν πληρότητα που φτάνει 90-95% και 100%. Μένει λοιπόν να δούμε και τις επόμενες ώρες πώς θα ολοκληρωθεί η έξοδος, Γιώργο. Και κάποιοι άλλοι πιο τυχεροί, ειδικά οι Θεσσαλονικοί, το έχουν κάνει και πενθήμερο. Προφανώς με σύμμαχο τον καλό καιρό, όλοι κάνουν ό,τι μπορούν. Ευχαριστώ πολύ τον Λάμπρο Δεμερτζή. Για να δούμε τώρα με τι καιρικές συνθήκες θα κάνουμε τριήμερο. Η αναλυτική πρόγνωση ευθύς αμέσως από τον μετεωρολόγο μας, τον Θοδωρή Κολίδα. Μπορεί να πέφτει αύριο η θερμοκρασία κατά 3 με 5 βαθμούς, κυρίως στη Βόρεια και την Ανατολική Ελλάδα. Ωστόσο, ο καιρός δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα για τους εκδρομείς του τριημέρου. Σε γενικές γραμμές θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό, με κάποια τοπική συννεφιά στην Ανατολική και τη Βόρεια Ελλάδα, και η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει γύρω στους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές στους 23 με 25 βαθμούς. Ωστόσο, στη Δυτική Ελλάδα δεν αποκλείεται να έχουμε 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία λόγω των καταβατικών βορειοανατολικών ανέμων. Οι άνεμοι τώρα στο Ιόνιο δεν προβλέπεται να ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά στο κεντρικό, το νότιο Αιγαίο και το Ικαριοπέλαγος ακόμη και τα 7 μποφόρ. Υπό τον λαμπρό ήλιο της Θεσσαλονίκης και με πολλά χαμόγελα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην οδό Τσιμισκή η μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο. Μαθητές και μαθήτριες καταχειροκροτήθηκαν από πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο κέντρο της πόλης χωρίς τους περιορισμούς της πανδημίας. Μετά από τόσο COVID, μετά από περιορισμούς, πώς νιώσατε ξανά στη χώρα? Χαρά, απελευθέρωση. Απελευθέρωση, χωρίς μάσκες. Όπως απελευθέρωσαν τη χώρα μας, απελευθερωθήκαμε κι εμείς. Πάρα πολύ καλή, τα παιδιά μας ενθουσίασαν, μας συγκίνησαν. Χωρίς μάσκες και περιοριστικά μέτρα για το COVID, οι Θεσσαλονικείς παρακολούθησαν τη μαθητική παρέλαση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες από 21 σχολεία της πόλης που συμμετείχαν στην παρέλαση του Δήμου Θεσσαλονίκης συγκέντρωσαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Πόσα χρόνια είχατε να συμμετάσχετε σε παρέλαση? 2 χρόνια. Εγώ νομίζω ή 3 ή 4, δηλαδή από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Οι γονείς δεν έκρυψαν την συγκίνησή τους, όπως ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος. Σεισμός. Την κόρη μας. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας παρακολούθησε την παρέλαση μαζί με τα παιδιά του. Ζήτησαν να έρθουν στην παρέλαση μαζί, τους πήρα μαζί μου, τους είδα ότι τους άρεσε και τώρα δεν βλέπω την ώρα ως γονιός και εγώ να τους δω να παρελάβουν μια μέρα. Τις εντυπώσεις και φέτος έκλεψαν ο Λουκουμάς, ο γνωστός αδέσποτος σκύλος της Αριστοτέλους που αγαπάει ιδιαίτερα τη μουσική, οι κωμώσεις των μαθητών, οι φούστες των κοριτσιών, η πολυπολιτισμική εκπροσώπηση των σχολείων. Νιώθω περήφανη για την πατρίδα μου, χάρηκα που αντιπροσώπησα το σχολείο μου. Ο ιδιαίτερος βηματισμός των εφήβων που ψηλώνουν ανεξέλεκτα και η μπάντα του Παπαφίου. Προετοιμαζόμαστε τώρα για αύριο για την στρατιωτική που είναι πιο επίσημη. Για κάποιους από τους θεατές ήταν η τελική πρόβα για την αυριανή μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Εν αναμονή της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που θα γίνει αύριο λοιπόν, εκεί θα κάνουν πρεμιέρα και τα γερμανικά τεθωρακισμένα Μάρντερ που πήρε η χώρα μας. Όλα είναι έτοιμα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε την Λευκή Γεωργάκη, διότι έχει φορέσει τα γιορτινά της συμπρωτεύουσα αυτές τις μέρες, Λευκή.
Πενταήμερο είναι για τη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, ο εορτασμός αυτός. Ξεκίνησε ήδη από χτες. Η εξέδρα των επισήμων έχει στηθεί εδώ στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλα θα ξεκινήσουν αύριο στην παρέλαση στις 11 η ώρα. Θα έρθει η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ξεκινά 11 η ώρα η παρέλαση. Και έχουμε και πολλές πρωτιές. Θεωρείται ότι θα είναι η μεγαλύτερη παρέλαση των τελευταίων δεκαετιών. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι θα έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 2,5 ώρων. Θα αγγίξει τις 3 ώρες. Πάρα πολλά πολιτικά τμήματα, σύλλογοι, σωματεία, εθελοντές. Αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται, όπως είπες και εσύ, στο στρατιωτικό κομμάτι. Για πρώτη φορά θα παρελάσουν τα πρώτα μάρτερ που έχουν φτάσει στη χώρα μας. 17 Οκτωβρίου ήρθαν στην Ελλάδα, 28 Οκτωβρίου, 11 μέρες μετά, θα παρελάσουν εδώ μπροστά στη Θεσσαλονίκη αυτά τα νέα τεθωρακισμένα που θα προωθηθούν και στο 4ο Σώμα Στρατού στις περιοχές της Αξιερχίας του Εύρου. Το βλέμμα των Θεσσαλονικαίων όμως θα πετάξει ψηλά, θα κοιτάει ψηλά. Θα αναμένουμε να δούμε τα γεράκια των ελληνικών εθέρων, τα 6 Ραφάλ, μονοθέσια και διθέσια, που φέτος θα πετάξουν με το εθνόσημο στα φτερά τους και τα χρώματα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Θα πετάξουν όμως και όλα τα μαχητικά της αεροπορίας, όπως είναι Phantom, Mirage. Θα έχουμε βέβαια και το ιστορικό Spitfire που θα συνοδεύεται από F-16. Και θα περιμένουμε βεβαίως να ακούσουμε και το μήνυμα από το cockpit των Ραφάλ, από τον πιλότο μας. Από το F-16, με συγχωρείτε. Κορύφωση της στιγμής για να πει χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά Μακεδονία, χρόνια πολλά Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ την Λευκή Γεωργάκη. Εμείς θα ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε στην Άγκυρα ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Φλώρος, στην ημερήσια διαταγή του για την 28 Οκτωβρίου. Αν χρειαστεί, η Ελλάδα είναι έτοιμη με τις πανίσχυρες και έτοιμες ένοπλες δυνάμεις της να κλείσει μια για πάντα όσα στόματα την απειλούν, την προσβάλλουν, την επιτιμούν και την υποτιμούν. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν στον ολισθηρό και εύκολο δρόμο της κλιμάκωσης και των προκλήσεων.